Ευχαριστούμε, κύριος Φουντούλης. Ένα λεπτό. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό πρόβλημα που δυστυχώς αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια. Μεγάλο ποσοστό ανθρώπων παγκοσμίως υποσιτίζεται, ενώ ταυτόχρονα μεγάλες ποσότητες τροφίμων στις δυτικές κυρίως κοινωνίες καταλήγουν κάθε χρόνο στα σκουπίδια. Κοινωνικές αδικίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και στο μέλλον. Όμως, από τη θέση στην οποία βρισκόμαστε, πρέπει να καταβάλουμε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες ώστε να τις εξομαλύνουμε τόσο εντός της Ένωσης όσο και διεθνώς. Η παγκόσμια αγορά τροφίμων, με μεγάλο μερίδιο ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, αλλά κυρίως της μορφής παγκόσμιας οικονομίας, είναι στοχευμένη όχι στην ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών παγκοσμίως, αλλά στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού κέρδους. Όμως οι άνθρωποι δεν είναι μόνο αριθμοί και ισολογισμοί. Η έλλειψη τροφίμων δημιουργεί και ανυπολόγιστα άλλα προβλήματα που δεν απασχολούν καθόλου τις πολυεθνικές εταιρείες. Πρότασή μας είναι η θέσπιση ενός ορισμένου ποσοστού αυτάρκειας για την Ένωση. Συγκεκριμένο ποσοστό τροφίμων να παράγεται αναγκαστικά εντός της Ένωσης, πράγμα και που θα ωφελήσει τους Ευρωπαίους παραγωγούς, αλλά ταυτόχρονα η παραγωγή τρίτων χωρών θα κατευθυνθεί στο εσωτερικό τους προς όφελον των λαών τους. Ευχαριστώ.